Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, Υιού Θεού. Σήμερα Κυριακή, πρώτη εορτή των φώτων, αγαπητοί μου, η Αγία μας Εκκλησία με την Ευαγγελική περικοπή αλλά και με τους ύμνους μας προετοιμάζει για την μεγάλη εορτή αυτή των Θεοφανίων και προτάσει την αρχή του Ευαγγελίου του Μάρκου. Και ο Ευαγγελιστής Μάρκος ξεκινάει με αυτή την τόσο σημαντική φράση, την αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού. Θα έλεγε κανείς, εισαγάγει πλέον μία καινούρια σελίδα μέσα στην παγκόσμια συγγραφή αυτή του Ευαγγελίου, δηλαδή των καλών νέων. Έρχεται ο Ευαγγελιστής Μάρκος να καταγράψει τα καλά νέα, τα νέα που φέρνουν την σωτηρία στους ανθρώπους, αυτά που μαρτυρούν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Καταγράφει ο ίδιος ο Ιησούς ποιος είναι και αναδεικνύεται έτσι ο Μεσσίας και Λυτρωτής του κόσμου. Και είναι τα καλά νέα σήμερα η Αγία Γραφή. Είναι τα καλά νέα σήμερα η ιστορία αυτή που καταγράφεται τη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό. Είναι τα καλά νέα που έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Το μοναδικό βιβλίο που μέχρι και σήμερα φέρνει στις ψυχές των ανθρώπων όντως καλά νέα. Γιατί ο άνθρωπος πάντοτε διψάει να μάθει από πού έρχεται, πού πηγαίνει, ποιος είναι, τι σημαίνει και τι νοηματοδοτεί αυτή τη ζωή. Όλα αυτά τα υπαρξιακά προβλήματα που δεν μπορεί παρά να απασχολήσουν τον κάθε άνθρωπο, έρχεται το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, να δώσει τις απαντήσεις. Εν τούτης όμως, ενώ ξεκινάει έτσι ο Ευαγγελιστής, αμέσως μας παρουσιάζει ένα άλλο πρόσωπο. Αμέσως αναφέρεται στον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν μένει πιστός στο να ακολουθήσει και να μιλήσει για τον Ιησού Χριστό, αλλά αμέσως μας φέρνει στο προσκήνιο το πρόσωπο του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και αναρωτιέται κανείς γιατί, ίσως λέγει ένα σύγχρονο συγγραφέας, γιατί θέλει έτσι ο Ευαγγελιστής να δείξει ότι για να γνωρίσεις τον Χριστό χρειάζεται πάντοτε ένας πρόδρομος. Με άλλα λόγια, χρειάζεται κάποιος να σε φέρει στο Χριστό. Χρειάζεται κάποιος να σου μιλήσει για τον Χριστό, όντας ο ίδιος αυτός ο οποίος γνωρίζει ποιος είναι ο Χριστός και τι σημαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Και έτσι ήταν ο πρόδρομος. Βγήκε στην έρημο και μίλησε και είχε πολλούς που τον ακολούθησαν. Λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν πλήθος αυτοί που τον άκουγαν και άκουγαν τον λόγο του, πλούσιοι και φτωχοί, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, ο λαός και οι άρχοντες πήγαιναν να ακούσουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γιατί έλεγε αλήθειες. Και ήθελαν οι άνθρωποι να ακούσουν την αλήθεια. Τι σημαίνει αληθινή δικαιοσύνη στη ζωή των ανθρώπων. Τι σημαίνει να είναι κανείς όντως άνθρωπος και να μπορεί να συνυπάρχει με τους άλλους. Τι σημαίνει να είναι δίκαιος. Έλεγε τις αλήθειες. Και καλούσε τους ανθρώπους να μετανοήσουν για αυτά που είχαν κάνει και που έκαναν. Γιατί ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι αμάρταναν χωρίς κανέναν έλεγχο. Και ήρθε ο πρόδρομος να τους υπενθυμίσει ότι υπάρχει και ο δρόμος της μετάνοιας, δηλαδή της αλλαγής του νου, της αλλαγής του τρόπου της ζωής. Όμως ο ίδιος ο πρόδρομος είχε πλήρη συνείδηση ποια ήταν η αποστολή του. Ήξερε ότι αυτός δεν θα έφαινε την αλλαγή στους ανθρώπους. Ήξερε ότι ήρθε να προαναγγείλει τον ερχόμενο, αυτόν για τον οποίον είχαν μιλήσει οι προφήτες, αυτόν για τον οποίον ο ίδιος ήρθε για να ετοιμάσει την οδό όπως είχε προφητευθεί. Και έτσι μίλησε για αυτόν στους μαθητές του και τους είπε καθαρά, δεν είμαι εγώ αυτός, εκείνος που έρχεται και που δεν είμαι ικανός ούτε τα κορδόνια του να λύσω, αυτός θα είναι ο σωτήρας και λυτρωτής του κόσμου. Αυτόν να περιμένετε. Και εγώ μεν σας βαπτίζω στο νερό, αυτός θα σας βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτός θα είναι ο σωτήρας σας. Αυτός είναι ο Μεσσίας.
Είναι αλήθεια, αδελφοί μου, ότι όταν κανείς θελήσει να δει την αλήθεια και την πραγματικότητα μέσα στην ζωή μας, διαπιστώνει πόση μεγάλη σημασία έχει να υπάρχει πάντοτε ένας πρόδρομος. Ένας που μας εισαγάγει στη ζωή τη χριστιανική, στην πίστη του Χριστού. Και αν ανατρέξουμε ο καθένας από εμάς στην προσωπική μας ιστορία, θα διαπιστώσουμε πόσο επέδρασε πάνω μας η στάση των γονέων μας, ο πνευματικός πατέρας που βρέθηκε στο δρόμο μας, οι άνθρωποι που μας οδήγησαν στην Εκκλησία, αυτοί που μας πρωτοδίδαξαν τον Χριστό. Και ο καθένας έχει κάποιον μέσα στο νου του, γιατί κάποιος πάντοτε υπάρχει που μας χτυπάει την πόρτα για να εισέλθει στην καρδιά μας ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και όσοι είχαμε αυτή την ευλογία ξέρουμε τι σημαίνει για τη ζωή μας. Και όσοι στερήθηκαν αυτή την ευλογία και αυτοί γνωρίζουν τι σημαίνει, γιατί όταν φτάσανε και βρέθηκαν μπροστά στη μεγάλη δυσκολία ή στις δυσκολίες της ζωής, τότε τους έλειπε το εφόδιο μιας πίστεως που θα μπορούσε να τους κρατήσει ζωντανούς, ορθίους, σταθερούς, να μην υποχωρήσουν, να μην λαγίσουν, να μην απελπιστούν. Να λοιπόν ότι έρχεται σήμερα η Εκκλησία να μας πει ότι έχουμε ανάγκη από αυτούς που θα σταθούν και ιδιαίτερα στους νέους μας, ως οδηγοί, ως οδοδείκτες, και έχει ανάγκη η εποχή μας από αυτό. Όμως εδώ πάντοτε υπάρχει και ένας κίνδυνος και απλώς θα αναφερθώ γιατί πρέπει αυτό να το ακούσω και εγώ και οι πατέρες και συλλειτουργοί μου και όλοι όσοι έχουμε την ευθύνη να διαπημένουμε το λαό, γιατί και εμείς ως πρόδρομοι καλούμεθα να λειτουργούμε. Βεβαίως έχοντας πλέον την χαρά του Ευαγγελίου στα χέρια μας και την χάρη του Αγίου Πνεύματος να τελούμε τα μυστήρια, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε και εμείς αυτοί που πρέπει με τους λόγους μας, με το κήρυγμά μας, να οδηγούμε τους ανθρώπους στον Χριστό. Και υπάρχει ένας κίνδυνος, αντί να οδηγούμε τους ανθρώπους στον Χριστό, να τους οδηγούμε στα πρόσωπά μας. Αυτός είναι πολύ μεγάλος κίνδυνος. Γιατί καμιά φορά αυτοί που ακούν δεν βλέπουν αυτόν για τον οποίον κηρύττουμε και ούτε αυτόν γνωρίζουν, αλλά αυτόν που κηρύττει. Και εδώ υποκρύπτεται αυτός ο κίνδυνος μιας ουσιαστικά ειδωλολατρείας κατά βάση. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι οι κήρυκες, να μην φέρουμε στους ανθρώπους τον Χριστό της Εκκλησίας, αλλά πολλές φορές ένα δικό μας Χριστό, όπως εμείς τον βλέπουμε, όπως εμείς θα τον θέλαμε, που πολλές φορές προσαρμόζεται στα δικά μας μέτρα, αλλά αυτός δεν είναι πάντοτε ο Χριστός της Εκκλησίας. Και τέλος υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να ξεχαστούμε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και να χαθεί από το πρόσωπό μας αυτόν που κηρύττουμε και να σταθούμε μόνο στο περίβλημα του κηρύγματος, χάνοντας την ουσία και βεβαίως μη με τη ζωή μας οδηγώντας τους ανθρώπους, γιατί αυτός είναι ο πιο μεγάλος κίνδυνος, όταν κανείς δεν μπορεί να διδάξει και με τα έργα του αυτό που θέλει να διδάξει για τον Χριστό στους ανθρώπους. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος δεν παγιδεύτηκε σε καμία από αυτές τις παγίδες. Δεν έδειξε ποτέ το πρόσωπό του ως υπόδειγμα. Δεν κάλεσε τους ανθρώπους να μείνουν στην έρημο. Τους έδειχνε πάντοτε το δρόμο ότι έρχεται αυτός που είναι ο Μεσσίας. Και δεν κράτησε ποτέ τους μαθητές του για τον εαυτό του. Τους ετοίμασε και τους παρέδωσε στον Χριστό, γιατί ήξερε ότι εκεί ολοκληρωνόταν η αποστολή του. Και τέλος φράγισε το κήρυγμα της μετανοίας με την ίδια του τη ζωή, την ασκητική ζωή, αλλά και ουσιαστικά με το μαρτύριο που ακολούθησε, γιατί υπερασπίστηκε την αλήθεια. Σήμερα, αδελφοί μου, καλούμεθα για άλλη μια φορά και ως Εκκλησία του Χριστού να μαρτυρήσουμε και να φέρουμε τα καλά νέα στις ψυχές των ανθρώπων. Ήθε να φανούμε αντάξει μιας εποχής που διψάει την αλήθεια, αλλά ίσως και εμείς δεν είμαστε πάντοτε τόσο θερμοί όσο θα έπρεπε για να μπορούμε να δείξουμε τον δρόμο που οδηγεί στον Χριστό, για να σταθούμε αντάξει με τον βίο μας αυτού που ο Χριστός ζητάει από μας, για να κρατήσουμε στις ψυχές των ανθρώπων τη λαχτάρα, να γνωρίσουν τα καλά νέα που βρίσκονται μέσα στην Αγία Γραφή που έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού.
Μακάρι να μην σταθούμε ποτέ εμείς εμπόδιο. Και ήθε πάντοτε στη ζωή του κάθε ανθρώπου να υπάρχει ένα πρόδρομος, ένας αυθεντικός πρόδρομος που οδηγεί στον Χριστό και στη σωτηρία. Αμήν.